κύριο Παπαναστάση τώρα για να τον ρωτήσω αν θεωρεί ότι με τη διάσκεψη του Καΐρου και με το γεγονός ότι κάθισαν στο ίδιο τραπέζι δυτικός και αραβικός κόσμος, όπως κάθισαν, υπάρχει μία χτίδα ελπίδας για την ειρήνη. Η μόνη αχτίδα ελπίδας στην περιοχή για την ειρήνη είναι να δοθεί στον Παλαιστινιακό λαό χώρος να ζήσει, και αυτός ο χώρος δεν πρέπει να είναι άλλος από μια περιοχή όπως αυτή περιλαμβάνεται στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Δεν υπάρχει μέση λύση. Κάποιοι είδαν το Παλαιστινιακό πρόβλημα ή το πρόβλημα του Ισραήλ στις 7 του Οκτώβρη όταν ξεκίνησε η επίθεση της Χαμάς. Το πρόβλημα του Ισραήλ είναι δεκαετίες. Η οποία όμως Χαμάς βοηθάει τους Παλαιστινίους. Θα σας απαντήσω. Κινήσεις όπως αυτές της Χαμάς βοηθούν. Η Χαμάς δεν διαχωρίζεται από τους Παλαιστινίους και το λέω αυτό γιατί. Γιατί εκφράζει την αγωνία και την θέληση ενός λαού να μπορέσει να ζήσει. Αυτή με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, που την εκφράζει η Παλαιστινία. Τρομοκρατικές επιθέσεις να ολοκληρώσω αν θέλετε, να ολοκληρώσω για να γίνει κατανοητή και η θέση μου. Αυτή τη στιγμή αυτοί που ανακάλυψαν το πρόβλημα του Ισραήλ στις 7 του Οκτώβρη δεν θέλουν να δουν, και είναι υποκριτική η στάση τους, το πρόβλημα του Παλαιστινιακού λαού που ξεκινάει από το 1948, ξερίζωμα εκατοντάδων χιλιάδων, σταδιακός περιορισμός εκατομμυρίων Παλαιστινίων σε θύλακες, κάτω από το μικροσκόπιο, κάτω από τις σκάνες των τάγκς των Ισραηλινών, με καθημερινή βία στη ζωή τους, νεκρούς, δολοφονημένα παιδιά. Είναι... Και να τελειώσω, αν θέλετε, ναι, για τη λέξη, γιατί ακούστηκε προηγουμένως. Να τελειώσω, γιατί είναι ένα σκεπτικό ενιαίο, αν θέλετε. Η αυτοάμυνα του Ισραήλ γκρεμίστηκε μπροστά στα φέρετρα 1.900 παιδιών σήμερα, καθώς και γύρω στις 5.000 νεκρούς Παλαιστίνιους, 15.000 τσακισμένους. Αυτό είναι το δικαίωμα της αυτοάμυνας ενός κράτου δολοφόνου, το οποίο δεν έχει σεβαστεί ούτε καν τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Εμένα το ερώτημά μου είναι, είπατε ότι η Χαμάς εκφράζει τον Παλαιστινιακό λαό. Και σας ρωτώ, η Παλαιστινιακή αρχή τι εκφράζει? Ο Μαχμούτ Αμπάς αυτή τη στιγμή τι εκφράζει? Η Χαμάς είναι ένα πολιτικό κόμμα, το οποίο μάλιστα έχει και την αμέριστη υποστήριξη πολύ μεγάλου ποσοστού των Παλαιστινίων, έχει και το στρατιωτικό σκέλος του, και αυτή τη στιγμή η αντίδραση της Χαμάς... Σας το λέω γιατί η Χαμάς δεν έχει καθίσει και δεν πρόκειται να καθίσει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Τις δηλώσεις του... Η Παλαιστινιακή αρχή όμως θα το κάνει. Τις δηλώσεις της ηγεσίας της Παλαιστινιακής κυβέρνησης, νομίζω τις γνωρίζουμε, δεν εκφράστηκε κατά των ενεργειών της Χαμάς, μίλησε και καλά έκανε για τον σεβασμό του δικαιώματος της ζωής για τους άμαχους. Εγώ επανέρχομαι ότι αυτή τη στιγμή και η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία στήριξε απροκάλυπτα και απόλυτα την Ισραηλινή κυβέρνηση, χωρίς να αναφέρει στην αρχή, γιατί υπήρξε μια αρχική δήλωση, το ίδιο έγινε και με τον ΣΥΡΙΖΑ, απερίφραστη στήριξη στο Ισραήλ. Οι πρώτες δηλώσεις τους ήταν αυτές, καθώς επίσης και στο ΠΑΣΟΚ, στην Ελληνική Λύση και στο φασιστικό μόρφωμα των Σπαρτιατών, που υποστήριξαν τους τρομοκράτες. Στην πορεία διαφοροποιήθηκαν βέβαια, πήραν κάποιες θέσεις, αλλά κανείς μα κανείς δεν έχει κάνει την ελάχιστη κριτική στην εγκληματική πορεία του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ για δεκαετίες ολόκληρες που έχει τσακίσει τον Παλαιστινιακό λαό. Σας ανησυχούν, πέρα από το ανθρωπιστικό, το οποίο δεν είναι καθόλου δευτερεύον, είναι πρωτεύον, αλλά επειδή το συζητήσαμε αναλυτικά, σας ανησυχούν οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση, σε ό,τι αφορά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, που δεν είναι φυσικά αποκομμένη από την υπόλοιπη αγορά, και σε ό,τι αφορά νέες ροές, προσφυγικές και μεταναστευτικές, που εδώ επισέρχεται και πάλι το ανθρωπιστικό στοιχείο. Αναντήρητα αυτός ο πόλεμος σε μια περιοχή που είναι περιοχή διέλευσης αγωγών,
ενέργειας, αλλά και που η ίδια η περιοχή αυτή παράγει ενέργεια, αλλά δημιουργεί, αν θέλετε, και σε συνδυασμό και με τους άλλους πολέμους στην περιοχή, όπως είναι στην Ουκρανία, όπως είναι στον Αγκόρνο Καραμπάχ, όπως είναι στη Συρία, τώρα εκεί στη Μέση Ανατολή, πιο κάτω στην Ιεμένη. Όλες αυτές οι αιστείες δημιουργούν πραγματικά συνθήκες για πιο ακριβή ενέργεια και όλα τα άλλα. Αλλά μια και ήρθαμε στις επιπτώσεις στο εσωτερικό της χώρας μας, θα μου επιτρέψετε να βάλω μια διάσταση η οποία δεν έχει θίγει μέχρι τώρα, και αυτό είναι η εμπλοκή, η άμεση εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί υπάρχει και αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 φρεγάτες στην περιοχή του Ισραήλ. Οι φρεγάτες αυτές βρίσκονται σε διάφορα ανατοϊκά σχήματα, στην SMG2, στην ομάδα η οποία περιφρουρεί τον Λίβανο, αλλά και σε άλλες περιοχές εκεί πέρα. Υπάρχουν 3 ελληνικές φρεγάτες. Επειδή προηγουμένως λέχθηκε από τον κύριο καθηγητή, περιγράφηκε ο ρόλος των δυνάμεων που συγκεντρώνονται, εγώ θα σας πω, ενθυμούμενος το στρατιωτικό μου παρελθόν, καθότι προέρχομαι από τις ένοπλες δυνάμεις, ότι αυτή η τεράστια συγκεντρωμένη ισχύ που βρίσκεται σε αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, μιλάω για τα αεροπλάνοφόρα, τα αντιτορπιλικά και δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή αυτή η δύναμη που υπάρχει πολεμάει. Συμμετέχει στον πόλεμο, είτε με ηλεκτρονικά αντίμετρα, είτε με τεραντάρ της, είτε με μεταφορά πληροφοριών στο Ισραήλ. Αυτό το λέω γιατί η χώρα μας είναι εν δυνάμει συμμέτοχος σε αυτόν τον πόλεμο, ή θα γίνει πολύ σύντομα αν αλλάξουν τα δεδομένα. Είναι ένα τρομακτικό πραγματικά συμβάν. Είναι έτσι, κυρία Σιρεγέλα. Να σας απαντήσω κι άλλο ένα στοιχείο. Ένα στοιχείο μόνο. Αυτή τη στιγμή μόνο στην Ελευσίνα, στο αεροδρόμιο, πέρα από τη Σούδα, μόνο στην Ελευσίνα αναπτύσσονται δυνάμεις οι οποίες μεταφέρονται με δεκάδες μεταγωγικά καθημερινά.